Λοιπόν, το άκουσα και για μένα αποτελεί μια ντροπή. Κανονικά αυτός ο άνθρωπος από Τσίπρας αύριο που θα γυρίσει μεθαύριο από την Βρυξέλλες να ζητεί παρέτησή του. Αν είναι δυνατόν υπουργός προστασίας του πολίτη να βγαίνει και να λέει ότι εμείς στην πλούσια θέρμη δεν έχουμε σκοπό να πάμε τους πρόσφυγες και πρέπει να πάμε στους πληδίους τους Δέλτα και του Ροκάστρου, για μένα αυτό είναι ανεπίτρεπτο να ακούγεται από τα χέρια ενός υπουργού υπεύθυνου. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ό,τι γνωρίζετε εσείς, εμείς μόνο δημοσιογραφικές πληροφορίες έχουμε και τίποτε περισσότερο. Άνθρωποι του Δήμου μπορούν να έχουν πρόσβαση. Όχι, υπάρχει κυρία αστυνομική δύναμη. Θυμίζει υπαρξιωματικές καταστάσεις, μου θυμίζει άλλα χρόνια τα οποία τα έχω ζήσει. Έχω κάνει μια νομική παρέμβαση με τη νομική υπηρεσία του Δήμου, την οποία κοινοποιώ στην Επιτροπή Μετακατάστασης Προσφύγων, την κοινοποιώ στην Κεντρική Μακεδονίας και στην ΚΕΔΕ. Και ζητώ και από αυτούς σαν αρμόδια όργανα με καλύτερη και μεγαλύτερη δύναμη που έχουν να κάνουν και αυτοί οτιδήποτε πια νομικό περνάει για να μπορέσουμε να δούμε με ποιο τρόπο, με ποια διαδότηση, διότι γίνουν τόσα έργα εκεί πέρα. Σε τελευταία ανάλυση θα ξεσκεπαστεί και η ανομία του κράτους μας. Διότι όταν εμείς το έχουμε ξαναπεί, ζητάμε να κάνουμε, να βουλώσουμε μια τρύπα ή να ανοίξουμε ένα κομμάτι ίδρυυσης, περνάνε 3 και 4 χρόνια. Και αυτοί πώς μπορούν? Στείλουν, βάζουν νερό, βρίσκουν αποχέτευση, βάζουν τη ΔΕΗ. Ποια είναι η έκτακτη ανάγκη? Ποια δηλαδή να μας βγάλουν από τη Σέγγεν? Τι λέτε τώρα? Δηλαδή βάλαμε τα νοτερικά στρατεύματα στο Αιγαίο με κυριαρχία του ΝΑΤΟ και ενδεχομένως και της Τουρκίας. Και τώρα φοβόμαστε ότι θα μας βγάλουν από τη Σέγγεν? Με ποιον μιλάνε τώρα? Και θα χρεωθεί την έξοδο της Ελλάδας από τη Σέγγεν ο Γαβότσης και ο Φωτόπουλος? Τώρα να μην πω την κλασική λέξη, είμαστε σοβαροί πια? Αξιοποιήστε την πρόταση του κυρίου Παπαδόπουλου, της Θέρμης. Έγινε επιστασία, τα είδανε, τα περιπερομαχικών είναι πάρα πολύ μακριά. Τώρα φοβούνται την τύχη και τη ζωή των προσφύγων και δεν φοβούνται από το 89 που έχουν περιπερομαχικά σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Θέρμη, τα Βασιλικά, η Δεδεστός.